Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα προσωπικά, αλλά και για την εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραγών Αθηνών και όλα τα μέλη της, τους συγγενείς και τους ασθενείς μας που είμαστε εδώ απόψε για να μιλήσουμε για αυτό το φλέγον ζήτημα. Ευχαριστώ θερμά την Ένωση Γυναικών Ελλάδων των Παράρτημα των Αθηνών, την Πρόεδρο, την κυρία Αλεξάνδρου, αλλά και την Αντιπρόεδρο για την ευγενή πρόσκληση. Η νόσος Αλτσχάιμερ, για να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Γιατί πάντοτε σε τέτοιες εκδηλώσεις με ρωτάνε ποια είναι η διαφορά άνοιας και Αλτσχάιμερ. Η άνοια, ο όρος άνοια, είναι ένας γενικός όρος και αναφέρεται σε μία σειρά από συμπτώματα που τα παρουσιάζουν άτομα που πάσχουν από νοσήματα που καταστρέφουν τα κύτταρα του εγκεφάλου. Αυτό, το γεγονός της καταστροφής των κυττάρων του εγκεφάλου, προκαλεί και καταστροφή των νοητικών λειτουργιών. Οι νοητικές λειτουργίες είναι πρώτοι για καλύτερη μνήμη, αλλά είναι και άλλες. Είναι η κρίση, ο προσανατολισμός στον χώρο και στον χρόνο, ο λόγος, η ικανότητα επικοινωνίας που έχουμε, δηλαδή για να είμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και να καταλαβαίνουμε τι μας λένε, αλλά να μπορούμε κι εμείς να πούμε. Επίσης, άλλες νοητικές λειτουργίες είναι η ικανότητα υπολογισμών, το να λειτουργούμε καθημερινά με κατάλληλο τρόπο. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι νοητικές λειτουργίες καταστρέφονται σταδιακά στην άνοια, το άτομο που πάσχει οδηγείται σε πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής και της προσωπικότητάς του. Η πιο συχνή μορφή άνοιας είναι η Αλτσχάιμερ, η νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες άνοιες που δεν είναι τόσο συχνές. Γιατί γίνεται τόση μεγάλη φασαρία και τόσος λόγος για την άνοια σήμερα? Γιατί όπως είπε πριν και η δημοσιογράφος που μίλησε, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας, αλλά και κοινωνικό, όχι μόνο ιατρικό και οικονομικό. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, δηλαδή του μέσου όρου ζωής, τόσο στις αναπτυσσόμενες, αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, έφερε στο προσκήνιο την άνοια σαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Η άνοια είναι εκδήλωση, είναι κατάσταση της τρίτης ηλικίας. Όσο πιο πολλά χρόνια ζούμε οι άνθρωποι, και είναι καλό να ζούμε πολλά χρόνια, τόσο περισσότεροι ασθενείς με άνοια θα υπάρχουν. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ζούμε περισσότερο επί των ημερών μας? Σε τι οφείλεται αυτό? Και στην επιστήμη και στην τεχνολογία όλα συνδέονται. Ζούμε σε καλύτερα σπίτια, με καλύτερες συνθήκες υγιεινής, έχουμε καλύτερα μηχανήματα διαγνωστικά για τις αρρώστιες που μας πλήττουν, έχουμε καλύτερα φάρμακα, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να ζούμε περισσότερα χρόνια. Έτσι όμως παθαίνουμε και σε μεγαλύτερη έκταση τις αρρώστιες της φθοράς, της τρίτης ηλικίας. Και πρέπει να κάνουμε κάτι για να ενημερωθούμε και να τις προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις. Η άνοια πλήττει το 8% των ανθρώπων πάνω από τα 65. Όσο περισσότεροι γίνονται οι άνθρωποι πάνω από τα 65, τόσο περισσότεροι θα γίνονται και οι ασθενείς με άνοια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 35 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, 7.300.000 στην Ευρώπη και 160.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε, αν γίνεται να μην μιλάτε σας παρακαλώ, μετά μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να μου πείτε, να πούμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας, τις ερωτήσεις σας και να μιλήσουμε, να απαντήσουμε. Εδώ βλέπουμε ποια είναι η πιθανότητα να πάθει ένας άνθρωπος άνοια μετά τα 65. Βλέπουμε ότι όσο ανεβαίνει εδώ είναι η γραμμή της ηλικίας. Στην πενταετία 65 με 69 η πιθανότητα είναι μικρή, 2%. Στην πενταετία 95 με 99 φτάνει το 45-46%. Προσέξτε όμως, ακόμη και στα 96 χρόνια, το υπόλοιπο 55% αυτών που είναι 96 χρονών είναι καλά από άποψη μυαλού. Αυτό που πίστευαν παλιότερα ότι όποιος μεγαλώνει το χάνει,
Το μυαλό του ότι η μαλάκινση, όπως τη λέγανε, είναι αναπόφευκτη, είναι σημάδι γύρατος, δεν ισχύει. Η άγρια είναι αρρώστια, είναι παθολογική κατάσταση. Εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι το κόστος της άγριας είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα δούμε παρακάτω γιατί. Εδώ στην, μία μελέτη αμερικάνικη μας λέει ότι 315 δισεκατομμύρια δολάρια απαιτούνται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο για την περίθαλψη των ανοϊκών ασθενών και ενδεικτικά βλέπουμε ότι είναι περισσότερο και από αυτά τα χρήματα για τον διαβήτη και από το κάπνισμα και μόνο οι στρατιωτικές δαπάνες υπερβαίνουν αυτές τις δαπάνες για την υγεία. Εδώ βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, 2008, 2030, 2050 και αν δεν βρεθεί φάρμακο για την νόσο Αλτσχάιμερ που είναι η πιο κύρια μορφή, ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών θα αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς και το 2050 θα περάσει τα 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και πάμε λίγο παρακάτω και αυτή η αύξηση θα αφορά τόσο τις χώρες του υψηλού εισοδήματος, high income countries, που είναι αυτό το ροζ κομμάτι της καμπύλης, αλλά και τις χώρες που τώρα αναπτύσσονται, που έχουν χαμηλά εισοδήματα, γιατί εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στην Αφρική, μέχρι πριν 5-6 χρόνια, οι άνθρωποι ζούσαν 50 χρονών κατά μέσο, 50 χρόνια. Πού να προλάβουν να πάθουν άνοια. Τώρα όμως, που λόγω των προγραμμάτων που γίνονται, των οργανισμών που βοηθάνε, αυξάνει το μέσος όρος ζωής, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κρούσματα άνοιας και σε αυτές τις φτωχές ή μέσου εισοδήματος χώρες. Η άνοια είναι μια κατάσταση από την οποία δεν πάσχει ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ανάμεσά σας υπάρχουν φροντιστές, μέλη οικογενειών, ασθενών με άνοια. Από την άνοια που είναι, κρατάει πολλά χρόνια, απαιτεί πολύ μεγάλη φροντίδα ο άρρωστος, πάσχει μια ολόκληρη οικογένεια. Και γι' αυτό έχουμε καθιερώσει παγκοσμίως τον όρο φροντιστής. Σε κάθε άρρωστο αντιστοιχούν παραπάνω από δύο φροντιστές. Και εδώ βλέπουμε ότι το 2050 μαζί με τους ασθενείς θα αυξηθεί δραματικά και ο αριθμός των φροντιστών, οι οποίοι επίσης είναι άνθρωποι που θέλουν βοήθεια και υποστήριξη. Γι' αυτό λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε πριν, θα πρέπει όλοι μας, τα κράτη, τα ασφαλιστικά συστήματα, οι οικογένειες, οι κοινωνίες, να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν την επιδημία της άνοιας που έρχεται. Και ας ξεκινήσουμε με μερικά χρήσιμα θέματα. Αναστρέψιμες άνοιες. Ξέρουμε τι θα πει αναστρέψιμος, έτσι. Υπάρχουν καταστάσεις που μοιάζουν με άνοιες και μπορούν να διορθωθούν. Ποιες είναι? Καταρχήν, υπάρχουν καταστάσεις που οφείλονται σε φάρμακα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, μπορεί οποιοδήποτε να πάει στο φαρμακείο και να αγοράσει ένα φάρμακο με μεγάλη ευκολία και να το δώσει και ο φαρμακοποιός. Και επίσης, στην Ελλάδα, παίρνουμε φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού. Επειδή τα παίρνει διπλανή και κοιμάται, επειδή τα παίρνει κουμπάρα, επειδή τότε ο γιατρός σε κάποια φίλη μας που είχε ακεφιά, το λέω αυτό σε κάθε τέτοια εκδήλωση που κάνουμε και δεν είναι ανέκδοτο. Εγώ έτυχε πριν από μερικά χρόνια σε ένα χωριό που έκανα διακοπές και μπήκα σε ένα φούρνο και ήταν δύο κυρίες ηλικιωμένες και κουβέντιαζαν και έλεγε η μία στην άλλη: «Ρε Κατίνα, πάλι δεν κοιμήθηκα χτες το βράδυ», και είπε η Κατίνα. «Θα σου δώσω εγώ ένα χάπι που έδωσε ο γιατρός στην κουμπάρα της ξαδέρφης μου και το πήρα κι εγώ και θα κοιμηθείς αμέσως». Και το πήρε λοιπόν η κυρία και κοιμήθηκε. Και μετά από μερικές μέρες άρχισε εδώ να πατάει εκεί να βρίσκεται, να είναι μπερδεμένη, να ξεχνάει. Τα ψυχοφάρμακα ειδικά στους μεγάλους ανθρώπους πρέπει να παίρνονται μόνο με συνταγή και με παρακολούθηση γιατρού. Γιατί ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι ένας, ας πούμε, μεγάλος άνθρωπος, 35 χρονών, έχει κατάθλιψη, έχει ακεφιά. Πάει στο γιατρό. Του δίνει ένα φάρμακο, φτιάχνει το κέφι του. Και του λέει ο γιατρός: «Να τα πούμε σε 3 μήνες, σε 5, σε 6. Δεν πάει. Και το παίρνει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Τα ψυχοφάρμακα στη μεγάλη ηλικία, όταν δίνονται χωρίς τη συνταγή και την παρακολούθηση γιατρού, έχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν άνοια. Πρέπει να τα προσέχουμε. Και άλλα φάρμακα υπάρχουν
που μπορούν να χαλάσουν τη μνήμη και κυρίως συνδυασμοί φαρμάκων. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε στο φαρμακείο και να λέμε «Αχ, με πονάει η πλάτη μου, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα παυσίπονο». Τα παυσίπονα επίσης μπορούν, αρκετά παυσίπονα μπορούν να μπερδέψουν. Άλλες καταστάσεις που προκαλούν διαταραχές μνήμης είναι οι μεταβολικές διαταραχές. Τι θα πει μεταβολική διαταραχή? Αρρύθμιστο ζάχαρο, πολύ αυξημένη χοληστερίνη, κάλια νάτρια, ξέρετε την όλα αυτά, ουσίες που μετράμε στο αίμα. Θα πρέπει όλοι μας, μικροί μεγάλοι, να κάνουμε τακτικά γενικές εξετάσεις, check-up και να έχουμε αυτές τις παραμέτρους ρυθμισμένες, είτε με φάρμακα, είτε και με αλλαγή τρόπου ζωής, όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης, η νόση του θυρεοειδούς, ενδοκρινοπάθεια, ο υπερθυρεοειδισμός, αλλά κυρίως ο υποθυρεοειδισμός, καλά τη μνήμη, και επίσης καπόσεις του εγκεφάλου. Χτυπάμε το κεφάλι μας, πέφτουμε σε ένα ντουλάπι, μεγάλοι άνθρωποι, δεν έχουν σημασία. Περνάνε τις 4 μέρες, είναι μπερδεμένος. Πάει, κάνει μια εξονική και έχει, ας πούμε, ένα επισκληρίδιο αιμάτων. Το οποίο φτιάχνει εύκολα. Πάμε, Λίνα. Και τώρα ας πάμε στις μη αναστρέψιμες άνοιες, τις κυρίες άνοιες. Όπως είπαμε πριν, είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, η αγιακή άνοια, που οφείλεται στην καταστροφή των αγγείων του εγκεφάλου και επίσης άλλες πιο σπάνιες άνοιες, όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον στα προχωρημένα στάδια, η άνοια με σωμάτια Λούι, αλκοολική άνοια, όλα αυτές ενδιαφέρουν τους γιατρούς, η ταμπέλα. Η νόσος Αλτσχάιμερ, που όπως είπαμε είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας, εκδηλώνεται συνήθως σε άτομα άνω των 65 χρονών. Στις πιο μικρές ηλικίες υπάρχει, αλλά είναι σπάνια. Τη λένε Αλτσχάιμερ γιατί το 1907 την περιέγραψε για πρώτη φορά ένας Γερμανός νευρολόγος, ο Αλόις Αλτσχάιμερ. Αυτός ο νευρολόγος είπε ότι στον εγκέφαλο των ασθενών, γιατί μελέτησε τον εγκέφαλο μιας ασθενούς που είχε, υπάρχει ατροφία, δηλαδή μικραίνει, συρρυκνώνεται ο εγκέφαλος, γιατί χάνονται τα κύτταρα, οι νευρώνες, επειδή κάποιες παθολογικές πρωτεΐνες, όπως είναι το β' αμυλοειδές και η ταφ πρωτεΐνη, αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται μέσα στον εγκέφαλο και καταστρέφουν τα φυσιολογικά κύτταρα. Η φυσική εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αυτή. Εδώ είναι η νοητική επίδοση και εδώ είναι τα χρόνια. Βλέπουμε ότι εδώ είναι το ήπιο στάδιο, το πολύ πολύ ήπιο που μόνο ξεχνάνε λίγο. Εδώ στο πρώιμο στάδιο έχουμε νοητικά συμπτώματα και από άλλες νοητικές λειτουργίες, όπως είπαμε, αδυναμία επικοινωνίας, κρίση μειωμένη, προσανατολισμός στον χώρο και στον χρόνο, δεν ξέρουν που βρίσκονται. Στο μέτριο στάδιο, τα 4-5 χρόνια, έχουν απώλεια της λειτουργικής ανεξαρτησίας οι ασθενείς, δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους μόνοι τους. Εμφανίζονται τα περίφημα προβλήματα συμπεριφοράς στο σοβαρό. Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι επιθετικότητα, ψευδεστήσεις, παραλήρημα, να μην κοιμούνται το βράδυ, να περιπλανώνται και να ψάχνουν το σπίτι χωρίς λόγους. Και βέβαια στο τελικό στάδιο είναι απαραίτητη, αυτή είναι η αμερικάνικη διαφάνεια, εισαγωγή σε ίδρυμα. Ποιο ίδρυμα? Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καθόλου ειδικά ιδρύματα. Πολύ γρήγορα να δούμε σχηματικά τα συμπτώματα. Ξεχνάει διάφορα πράγματα ο ασθενής συχνότερα από παλιά και αν πρόκειται για σχετικά νέος, σήμερα οι άνθρωποι και στα 65 τους, ειδικά σε θέσεις με μεγάλη ευθύνη, ας πούμε διευθυντικές, ναι. Εδώ ξέχασε τι συνάντηση είχε και παίρνει τηλέφωνο τη γραμματέα και ρωτάει. Και έτσι το καταλαβαίνουν οι συνεργάτες. Έρχονται ασθενείς και μας λένε ότι η σύζυγος ότι με πήρε τηλέφωνο η γραμματέας και μου είπε ότι κάτι έχει ο διευθυντής, λέει. Είναι σαν αφηρημένος, σαν χαμένος. Πάμε παρακάτω. Δυσκολεύεται να κάνει καθημερινά πράγματα που τα έκανε μια χαρά, όπως το να δέσει τη γραβάτα του μπροστά στον καθρέφτη. Βάζει το ρολόι στο ψυγείο, σε λάθος θέση, γιατί δεν θυμάται ποια είναι η θέση του ρολοιού. Δεν βρίσκει τις λέξεις. Είναι Χριστούγεννα, πάει ένα δώρο και δεν του έρχεται να πει χρόνια πολλά, αλλά Χριστούγεννα. Δεν τα βγάζει πέρα με δύσκολες δουλειές όπως είναι οι λογαριασμοί.
μεγάλη αλλαγή στην προσωπικότητα, χτυπάει η πόρτα και αμέσως σκέφτεται, έρχεται κάποιος να με εκλέψει, να με δείρει, να μου κάνει κακό. Δεν ξέρει που βρίσκεται ή τι ώρα ή τι μέρα είναι και αναρωτιέται. Χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του για πράγματα όπως που δεν είναι λογικό, όπως είναι ένα ωραίο γεύμα και ένα ποτηράκι κρασί. Χωρίς λόγο αλλάζει διάθεση και συμπεριφορά και κάνει πράγματα που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Είναι καταχύμωνο, φιαρίζει το χιόνι και ο Κελιούλης φόρεσε το σορτσάκι του και κάνει τζόνι. Εδώ είναι πάρα πολλές πληροφορίες, θα σας τις πω εγώ εντάξει. Αυτή η διαφάνεια μας λέει ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιστημονικές πρόοδοι τα τελευταία χρόνια για την νόσο Αλτσχάιμερ. Ξέρουμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για πρόληψη σε σημαντικό βαθμό. Η πρόληψη όμως πρέπει να αρχίσει 20 χρόνια πριν από την ηλικία που εμφανίζεται. Όχι στα 60 και στα 65. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ταυτοποιήσει γονίδια που και ξέρουμε σε ποιο βαθμό είναι κληρονομική η νόσο Αλτσχάιμερ. Έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα τα οποία δεν θεραπεύουν ριζικά, αλλά αν τα πάρει κανένας ειδικά στα πρώιμα στάδια, φρενάρει η εξέλιξη της νόσου. Καινούργια φάρμακα πάρα πολλά είναι στο στάδιο της κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους, το οποίο σημαίνει ότι γρήγορα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά. Και βέβαια υπάρχουν και οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ, όπως είναι η δική μας, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην συνολική διαχείριση της νόσου. Εδώ είναι μία ειδική εξέταση, σας τη δείχνω απλώς για ενημέρωση, που δείχνει αυτές τις περίφημες ουσίες, είναι αυτό το κόκκινο στον εγκέφαλο των ασθενών. Αυτή η εξέταση γίνεται για ερευνητικούς σκοπούς, δεν την κάνουμε κάθε μέρα σε όλους τους αρρώστους. Επίσης, κάνουμε και μία παρακέντηση στη μέση και βρίσκουμε αυτές τις ειδικές ουσίες και έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα την αρρώστια και ψάχνουμε για καλύτερες θεραπείες. Και ως έρθουμε στην κληρονομικότητα, σας παρακαλώ να με προσέξετε, γιατί είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και το ρωτάνε όλοι οι ακροατές συστηματικά. Το 95% όλων των περιπτώσεων είναι μορφές μεγάλης ηλικίας, πάνω από τα 65. Μόνο 5% είναι κάτω από τα 65. Από αυτό το 5%, το 13%, οφείλεται σε τρεις γνωστές μεταλλάξεις, σε τρία γνωστά γονίδια που τα ξέρουμε, δηλαδή κάτω από 1% συνολικά είναι αυστηρά κληρονομικό και είναι κυρίως μορφές νεαρές, προγεροντικές. Επειδή όμως όσο περνά τα χρόνια βλέπουμε ότι και σε οικογένειες με αρρώστους μεγάλης ηλικίας, πάνω από τα 65, 70, 80, 90, μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από ένας άρρωστος και δύο και τρεις, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα και γίνονται και πάρα πολλές έρευνες ότι υπάρχει μία κληρονομικότητα με την έννοια της προδιάθεσης. Σας είπα πριν ότι στα 65 χρόνια ο κίνδυνος να πάθει κάποιος Αλτσχάιμερ, οποιοςδήποτε που είναι 65 χρονών, είναι 2%. Εάν η μάνα του είχε Αλτσχάιμερ, αυτό το 2% γίνεται 5%. Είναι πάντοτε ένας κίνδυνος, δεν είναι υποχρεωτικό. Και αν είχε και η μάνα του και ο πατέρας του, μπορεί να γίνει 10%. Υπάρχει δηλαδή μία κληρονομική προδιάθεση, όχι μία αυστηρή κληρονομικότητα στις μορφές